τόπος. Ότι οι σύμμαχοι και οι συνεταίροι μας θα καταλάβουν επιτέλους. Ότι δεν υπάρχει παρά μια Μακεδονία. Η Μακεδονία αυτή είναι. Αγαπητοί τηλεθεατές, γεια σας. Είμαστε πάλι εδώ στο στούντιο της Πέλα τηλεόρασης Αγέντσα και όπως έχετε αντιληφθεί από αυτό που έχετε δει ότι κατά βάση θα κάνουμε και σήμερα μια εκπομπή που θα έχει σαν επίκεντρο το λεγόμενο Σκοπιανό. Πριν περίπου από 20 χρόνια γνώρισα έναν άνθρωπο ο οποίος είχε εντυπωσιάσει τον ελληνικό λαό με την στάση του γύρω από το θέμα ο Τσαλάν. Είναι απέναντί μου πριν από λίγες ώρες έκανε μια ομιλία στο κέντρο Ελιάς στη Βέρεια παρουσία εκατοντάδων ανθρώπων ιδιαίτερα απόστρατων αξιωματικών της αστυνομίας. Με εντυπωσίασε η υπομονή και η προσοχή όλων αυτών που τον άκουσαν να μιλάει και για το θέμα αυτό το Σκοπιανό αλλά και για τα θέματα που άπτονται της Μέσης Ανατολής. Όπως αντιλαμβάνεστε ενδεχομένως αυτά που έχω πει γιατί είπα περίπου 20 χρόνια έχω απέναντί μου τον Σάβα Καλεντερίδη. Σάβα, καλώς όρισες μετά από αρκετά χρόνια αυτήν εδώ την εκπομπή Ιστορία, Λογογραφία, Πολιτισμός και σε ευχαριστώ γιατί πιστεύω η εκπομπή θα αφήσει εποχή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για μένα είναι χαρά που βρίσκομαι σε ένα περιφερειακό κανάλι. Θα ήθελα, πέρα της τιμής που μου κάνεις για την πρόσκληση, θα ήθελα να πω ότι τα τοπικά κανάλια, επειδή στους μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς ή τέλος πάντων στους πανελλήνιας εμβέλειας, εκεί εκ των πραγμάτων εξυπηρετούνται και κάποιες σκοπιμότητες όσον αφορά το είδος της εκπομπής και τι θα πει κανείς και τι θα κάνει. Τα περιφερειακά κανάλια όπως το Πέλα TV είναι μέχρι στιγμής τουλάχιστον και παραμένουν κάστρα υπεύθυνης και ελεύθερης ενημέρωσης και γι' αυτό είμαι πραγματικά χαρούμενος που βρίσκομαι στο στούντιο του Πέλα TV. Ναι. Πράγματι, αγαπητοί τηλεθεατές, πολλές φορές έχω πει ότι εδώ κάνουμε κατάθεση ψυχής, λέμε αυτά που πιστεύουμε, μπορεί να μην είναι όλα αυτά που λέμε σωστά, πάντως είναι αυτά που πιστεύουμε εμείς και ποτέ δεν θα πούμε κάτι το οποίο θα είναι κατά κάποιο τρόπο κατά διαταγή άλλων, με τίποτε. Έχουμε δει τον τέως μέγα πολιτικό, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, αγαπητοί τηλεθεατές, είναι ο άνθρωπος που κυβέρνησε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον σε αυτά περίπου, δεν είναι ακόμα 200 χρόνια, εν πάση περιπτώσει στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Και είδαμε αυτόν σε αρκετά μεγάλη ηλικία να μιλάει για Μακεδονία και να κλαίει. Θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, Σάββα. Ναι, στη δύση της πολιτικής του, ας πούμε τη λέξη σταδιοδρομίας, τον είδαμε σε αυτή τη συγκινητική στιγμή, στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Θέλω να πω δύο λόγια γιατί ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό το ζήτημα της Μακεδονίας με τον ίδιο. Καταρχάς, ο ίδιος είναι από τις Σέρες, από το χωριό πρώτη της επαρχίας Φιλίδος που βρίσκεται στο Παγκαίο και έχει, εκ των πραγμάτων έχει ιδιαίτερη ευαισθησία όπως όλοι οι Έλληνες, αυτός όμως ιδιαίτερη γιατί ήταν και η ιδιαίτερη καταγωγή του. Τώρα, ο ίδιος ως πρωθυπουργός χειρίστηκε, αναγκάστηκε να χειριστεί το ζήτημα της σοσιαλιστικής δημοκρατίας, ομόσπονδης δημοκρατίας της Μακεδονίας στην Ιουγκοσλαβία, τότε που την ίδρυσε ο Τίτο αμέσως μετά την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τότε μετέτρεψε, έκανε την ομοσπονδία της Ιουγκοσλαβίας, δημιουργήθηκε το Κροατία, η Σλοβενία, η Σερβία και
η Βοσνία και το Μαυροβούνιο, το Μαυροβούνιο και, η Ομόσπονδη Δημοκρατία της Μακεδονίας, μετέτρεψε δηλαδή την περιφέρεια της Βαρντάσκα σε Ομόσπονδη Δημοκρατία, τότε μπήκαν τα θεμέλια επί της ουσίας του μακεδονισμού, της δημιουργίας δηλαδή ενός μακεδονικού έθνους από το πουθενά, πάνω σε σαθρά θεμέλια και με σαθρά ιστορικά υλικά. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής δηλαδή, όταν ανέλαβε πρωθυπουργός της Ελλάδας, αν δεν κάνω λάθος, το 55, το 56. Τον Οκτώβριο του 1955 έγινε, ναι, πρωθυπουργός για πρώτη φορά. Τότε λοιπόν, επειδή διαβάζω ορισμένα ότι του επιρρύπτουν ευθύνες για το ότι δεν αντέδρασε απέναντι στον Τίτο, να πούμε το εξής, ότι τότε η Ελλάδα μετά τον εμφύλιο πόλεμο, καταρχάς όταν ιδρύθηκαν η δημοκρατία αυτή, η Ελλάδα ήταν σε εμφύλιο πόλεμο, δεν μπορούσε να αντιδράσει, σφάζαμε ο ένας τον άλλον τότε, αδερφός τον αδερφό, και στη συνέχεια η Ελλάδα προσδέθηκε χειροπόδαρα στο άρμα του ΝΑΤΟ, της Αγγλίας και των ΗΠΑ της Αμερικής. Ο Τίτο ήταν η περίοδος που έκανε την επανάστασή του, αποσκύρτησε από τον Στάλιν, και εκ των πραγμάτων υπήρχε μία τακτική συμμαχία, έστω και δια της τεθλασμένης, όχι ιδεολογική, αλλά η συμμαχία συμφερόντων με την Αγγλία και με τη Δύση. Και εκεί η Ελλάδα δεν ήταν δυνατόν να αντιδράσει, δεν μπορούσε να αποσπάσει από τη Δύση, τη στήριξη της Δύσης εναντίον του Τίτου, ο Τίτο ήταν σύμμαχος. Έτσι λοιπόν αναγκάστηκε να δεχθεί αυτή την η Ελλάδα και ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής την ύπαρξη αυτού του ομόσπονδου κρατηδίου, που είναι ο προάγγελος της σημερινής κατάστασης, που είναι το ανεξάρτητο κράτος που έγινε μέλος του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών με την ονομασία ΦΥΡΟΜ, δηλαδή πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ο Καραμανλής λοιπόν τα είπε αυτά λίγο μετά την είσοδο των Σκοπίων στον ΟΗΕ. Τότε το ελληνικό κράτος, είναι αλήθεια ότι δεν ήταν προετοιμασμένο να διαχειριστεί μια τέτοια εξέλιξη, και πάλι γεωπολιτικά συμφέροντα ευνοούσαν την αναγνώριση αυτού του κράτους. Η Ελλάδα δέχθηκε μεγάλες πιέσεις τότε και θα έλεγα ότι αυτή το δάκρυ, η συγκίνηση και το δάκρυ έχει να κάνει με τις πιέσεις που δεχόταν τότε η Ελλάδα, ο ίδιος της ήταν αποδέκτης αυτών των πιέσεων ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, και το μήνυμα είχε διπλή κατεύθυνση. Το ένα ήταν προς τον ελληνικό λαό να αντέξει στις πιέσεις, και το άλλο ήταν προς τους συμμάχους ότι η Μακεδονία είναι μία και αυτή είναι ελληνική. Νομίζω δε ότι αυτή του η θέση αντικατοπτρίστηκε και στον σύνοδο στο Συμβούλιο Αρχηγών, που τότε με εξαίρεση το ΚΚΕ, το οποίο δεν συντάχθηκε για λόγους ιστορικούς με το θέμα, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο συνασπισμός προάγγελος του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος, συντάχθηκαν με την απόφαση του Συμβουλίου Αρχηγών ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να κάνει καμία παραχώρηση και καμία συζήτηση για το όνομα Μακεδονία. Ναι, τότε ήταν ο συνασπισμός και είχε αρχηγό τον Καρύλο Φλωράκη. Τι νομίζεις ότι έκανε τον Τίτο Σάβα να φτιάξει αυτήν την συσταγωγικά δημοκρατία της Μακεδονίας? Ναι, να πούμε πολύ σύντομα το ιστορικό. Η φιλολογία και η ρητορική περί μακεδονισμού αναπτύχθηκε τα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα σε κλειστές ομάδες, συνωμοτικές ομάδες που δρούσαν στην περιοχή, γιατί φαινόταν πλέον ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα ιτηθεί και θα αποσυρθεί από τα Βαλκάνια, και όλοι ετοιμαζόντουσαν για την επόμενη μέρα. Τότε το κομιτάτο της Βουλγαρικής Εξαρχίας δρούσε, έκανε ένοπλο αγώνα στην περιοχή για να στρέψει τους πληθυσμούς της ελληνικής Μακεδονίας, της Μακεδονίας, προς την Εξαρχία, να τους αποτραβήξει, να τους αποσπάσει από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και να τους στρέψει
Στην Βουλγαρία. Στην Βουλγαρική Εξαρχία. Την Εξαρχία, ναι. Τότε λοιπόν, αν και υπήρχε σε κλειστές που δρούσαν τότε η ΕΜΕΟ, για παράδειγμα, δρούσαν κλειστές συνωμοτικές ομάδες, εκεί για πρώτη φορά άρχισε να αναπτύσσεται αυτή η φιλολογία και εξυπηρετούσε και τότε γεωπολιτικά συμφέροντα. Εν πάση περιπτώσει, όταν έγινε ο Μακεδονικός Αγώνας από το 1903 μέχρι το 1905, αν δεν κάνω λάθος. 1907-8, ναι. 5-6 νομίζω ότι τερματίστηκε. Ναι. Τότε δεν υπήρχε, οι ομάδες που δρούσαν στην περιοχή ήταν οι κομιτατζίδες, τα μέλη του κομιτάτου, οι Βούλγαροι και οι Έλληνες, και ο αγώνας αυτός ονομάστηκε από τη δική μας πλευρά Μακεδονικός Αγώνας. Δεν ονομάστηκε από κανέναν άλλο, δεν υπήρχε η έννοια της Μακεδονίας σε άλλο στόμα εκτός από αυτό των Ελλήνων. Μάλιστα. Στη συνέχεια αυτή η ιδέα της ίδρυσης του Μακεδονισμού, της ίδρυσης μιας μακεδονικής εθνότητας, άρχισε να την επεξεργάζεται η Κομιντέρν. Η Κομιντέρν είναι η κομμουνιστική διεθνής, η οποία ιδρύθηκε αμέσως μετά την επικράτηση των Μπολσεβίκων στην Ρωσία. Εκεί λοιπόν άρχισε αυτή η ιδέα του Μακεδονισμού να καλλιεργείται, και μάλιστα είχαν ένα δόγμα τότε η Κομιντέρν της δημιουργίας της ενιαίας Θράκης, νότια και βόρεια, δηλαδή η ελληνική Θράκη και η βουλγαρική, η βόρεια Θράκη, να ενωθούν, να δημιουργήσουν ένα κράτος θρακικό. Η Μακεδονία και με τη δικιά της λογική, κομμάτι της Ελλάδας, κομμάτι των Σκοπίων και κομμάτι της Βουλγαρίας, να δημιουργηθεί και αυτή ένα ενιαίο μακεδονικό κράτος, και αυτά τα κράτη μαζί με άλλες κρατικές οντότητες να δημιουργήσουν τη Βαλκανική Ομοσπονδία. Όταν λοιπόν εμφανίστηκε αυτό το σχέδιο στους κόλπους της Κομιντέρν, τέθηκε υπόψη και των Ελλήνων κομμουνιστών του ΚΚΕ, που όταν το είδαν αντέδρασαν, δεν το δέχθηκε κανείς από αυτούς, και υπέστησαν τέτοιες πιέσεις, δέθηκαν τέτοιες πιέσεις που αποκεφαλίστηκαν 4-5 γενικοί. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Κορδάτος, ο ιστορικός Κορδάτος. Ιστορικός, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αποκεφαλίστηκαν 4-5 ηγετικές φυσιογνωμίες γενικοί γραμματείς του ΚΚΕ, και στη συνέχεια όταν οι επόμενες ηγεσίες του κόμματος είδαν ότι όποιος αντιδρά σε αυτή την ρητορική αποκεφαλίζεται, αναγκάστηκαν να την αποδεχθούν, και εξ αυτού του γεγονότος είχαμε στον ριζοσπάστη τις επόμενες δεκαετίες μέχρι το 40-41, είχαμε τα πρωτοσέλιδα που μιλούσαν για σκλαβωμένη Μακεδονία και Μακεδόνες από την Ελλάδα, που πρέπει να απελευθερωθούν, μια πολιτική που την εστερνίστηκε του Κομμουνιστικού Κόμμα Ελλάδος. Και νομίζω ότι στα πλαίσια αυτής της πολιτικής είχαμε και την εμφάνιση του ΕΑΜ, των σλαβόφωνων πληθυσμών, του λεγόμενου ΣΝΟΦ, που θα έλεγα ότι εκεί κρύβεται και η ρίζα, αν θέλετε, του σημερινού μακεδονικού ζητήματος, όπως έχει προκύψει από την πλευρά των Σκοπίων. Με το τέλος λοιπόν του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στην Σερβία, στην Ιουγκοσλαβία, στο βασίλειο της Σερβίας, μετέπειτα Ιουγκοσλαβία, είχαμε ένα σημαντικό αντιστασιακό κίνημα, το οποίο με το τέλος του πρώτου παγκοσμίου, του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου και την αποχώρηση των Γερμανών από την περιοχή, αυτοί δημιούργησαν την Ιουγκοσλαβία, μια ομοσπονδιακή χώρα με τα εξής κράτη: Σλοβενία, Κροατία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Κωσυφοπαίδιο Αυτόνομη Περιοχή και την Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας, όπως είπαμε πριν από λίγο, την μετονομασία της Παρδάσκα Μπαρομίνα. Γιατί λοιπόν το δημιούργησε αυτό ο τίτλος? Ακριβώς αυτό. Γιατί το δημιούργησε, ήταν, θα έλεγα, είχε μια γεωπολιτική στόχευση, θεώρησε ότι δημιουργώντας τη μακεδονική συνείδηση, βάζει ένα φραγμό στο βουλγαρικό επεκτατισμό. Δηλαδή στην ουσία οχύρωσε τα σύνορά του, λέγοντας ότι εδώ δεν κατοικούν Βούλγαροι, κατοικούν Μακεδόνες, άρα δεν είχε καμιά δουλειά στα δικά μας σύνορα. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος. Και πέρα από αυτό όμως δεν ήταν και ενδεχομένως κάποια στιγμή η δημιουργία συνθήκων ώστε να καταληφθεί η Θεσσαλονίκη? Ναι, βασικός στόχος ήταν αυτός. Να σταματήσει η βουλγαρική επεκτατικότητα, ο βουλγαρικός επεκτατισμός, εννοώ για το εσωτερικό αυτό το κράτος. Δημιουργώντας μια εθνική ταυτότητα διακριτή, διαφορετική από τη βουλγαρική, είναι Μακεδόνες, τους αφαίρεσε το δικαίωμα, αν θέλετε, με ή χωρίς εισαγωγικά, να διεκδικούν αυτούς τους πληθυσμούς, να τους ενώσουν με τη Βουλγαρία. Μάλιστα. Αυτός ήταν λοιπόν ένας στόχος. Φυσικά στα Σκόπια, σε αυτή τη δημοκρατία, σοσιαλιστική δημοκρατία, υπήρχαν και αλβανόφωνοι πληθυσμοί, αλλά οι πληθυσμοί του Τετόβου υπήρχαν
λίγοι Σέρβοι στα βόρεια και υπήρχαν και αρκετοί Έλληνες, οι οποίοι οι Γρεκομάνοι βλάχοι, αλλά και Έλληνες στην περιοχή του μοναστηρίου και βόρεια, οι οποίοι υπέστησαν τα πάνδυνα στη διάρκεια του κομμουνιστικού καθεστώτος, αναγκάστηκαν να αλλάξουν ονόματα, να χάσουν τη γλώσσα τους κάποιοι από αυτούς. Και εκεί η Ελλάδα, για τους λόγους που προείπα, δεν μπορούσε να επέμβει και να υπερασπιστεί τα συμφέροντα αυτών των ανθρώπων. Τώρα, υπήρχε φυσικά και ο άλλος στόχος που σχετίζεται με την Ελλάδα, ο Τίτο, μέσα από τη δημιουργία της μακεδονικής εθνικής ταυτότητας, νομιμοποιήθηκε αντί της Βουλγαρίας που τους διεκδικούσε στον μακεδονικό αγώνα, να τους διεκδικεί ο ίδιος. Και ποιος ήταν ο απότερος στόχος? Μέσω της διεκδίκησης να αποκτήσει τη δυνατότητα πρόσβασης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και να ανοίξει στο Αιγαίο. Αυτή είναι η ιστορία, αν θέλετε, οι γεωπολιτικές πτυχές του μακεδονικού ή του σκοπιανού ζητήματος, που δημιουργήθηκε τα θεμέλια του μπήκαν τον 20ο αιώνα και το βρίσκουμε μπροστά μας το 1992-91 με την είσοδο στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, και έκτοτε το βρίσκουμε μπροστά μας το 2008 με την απόπειρα να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, που αποτράπηκε με τη στάση του Κώστα Καραμανλή στο Βουκουρέστι, και το βρίσκουμε σήμερα μπροστά μας γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια πρόθεση από τον γεωπολιτικό παράγοντα, από τις ΗΠΑ βασικά και όχι μόνο, και οι Ευρωπαίοι, να γίνουν τα Σκόπια μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, κυρίως στο ΝΑΤΟ, γιατί για να αποτραπεί, αν θέλετε, να κλείσει η πόρτα στο ενδεχόμενο η Ρωσία, επικαλούμενη και εκμεταλλευόμενη τη σλαβική καταγωγή αυτών των ανθρώπων, να αποκτήσει επιρροή σε αυτό το κράτος, κάτι που θέλουν να αποκλείσουν και να αποτρέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γιατί απότερος στόχος τους είναι ο πλήρης έλεγχος της νοτιοανατολικής Ευρώπης, για να μπορέσουν να περικυκλώσουν γεωπολιτικά τη Ρωσία γύρω από τον Εύξεινο Πόντο, με απότερο στόχο να αποθήσουν τους Ρώσους ανατολικά της Μόσχας και, αν θέλετε, και ανατολικά των Ουραλίων Ωραίων. Τόσο πολύ, ε. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι ένα στρατηγικό σχέδιο της Δύσης. Έχει εφαρμοστεί την επομένη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που τερματίστηκε και η συμμαχία της Δύσης με τους Σοβιετικούς τότε. Ο Στάλιν κατόρθωσε να βάλει το ρωσικό παράγοντα, Σοβιετική Ένωση, ρωσικό παράγοντα, στην καρδιά της Ευρώπης. Ήταν το μεγάλο όνειρο του, το όνειρο του Μεγάλου Πέτρου, εξού και η ίδρυση της Αγίας Πετρούπολης στην Βαλτική θάλασσα, δηλαδή περίπου στην καρδιά της Ευρώπης. Ο Μεγάλος Πέτρος οραματίστηκε την Ευρωπαϊκή Ρωσία, ήθελε τη Ρωσία, γι' αυτό και συγκέντρωσε στο Ερμιτάζ όλα τα έργα τέχνης της Ευρώπης. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα μουσεία του κόσμου αυτή τη στιγμή. Συγκέντρωσε λοιπόν όλο το πνεύμα, το καλλιτεχνικό εκείνης της εποχής, ο Μέγας Πέτρος. Και για στη συνέχεια η Εκατερίνη, βέβαια. Για να σηματοδοτήσει. Στη συνέχεια η Εκατερίνη ήταν αυτή που πήρε την σκυτάλη, η οποία όμως δεν κινήθηκε προς την Ευρώπη, κινήθηκε νότια, προς τη Βεσσαραβία, δηλαδή τη σημερινή Μολδαβία, Ρουμανία, κατανίκησε τους Οθωμανούς, και οι οποίοι αναγκάστηκαν να υπογράψουν τη συνθήκη του Κιουτσού Καϊναρτζή, κατέλαβε το Εκατερινοντάρ, τώρα Κρασνοντάρ, την Ανάπα, την νότια, ολόκληρη την νότια Ρωσία, έφτασε μέχρι τον Κάφκασο. Όμως, παρότι οραματίστηκε ο Μέγας Πέτρος την επέκταση της ρωσικής επιρροής στην κεντρική Ευρώπη, αυτός που το έκανε πράξη ήταν ο Στάλιν. Ο Στάλιν έφτασε την Ρωσία στην καρδιά της Ευρώπης, εκμεταλλευόμενος τη συμμαχία που είχε με τους Δυτικούς εναντίον του Χίτλερ, και την επομένη της λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η Δύση έχει ένα στρατηγικό σχέδιο να αποθήσει σταδιακά τη Ρωσία από την καρδιά της Ευρώπης όσο γίνεται προς τη Μόσχα και, αν θέλετε, ανατολικά της Μόσχας, όπως σας είπα, προς τα Ουράλια. Αυτό το σχέδιο σταδιακά υλοποιήθηκε, αποσκύρτησαν, διαλύθηκε το Σύμφωνο της Βαρσοβίας. Οι χώρες που ήταν μέλη του σύμφωνο, στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας, σήμερα οι περισσότερες, αν όχι όλες, είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Το ίδιο συμβαίνει και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, δηλαδή η Αλβανία έγινε μέλος του ΝΑΤΟ με την υπογραφή και της Ελλάδας, το Μαυροβούνιο έγινε πέρυσι, η Ρουμανία και η Βουλγαρία αρκετά χρόνια πριν,
Το μόνο υπόλοιπο για το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή, για τις ΗΠΑ στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, είναι η Σερβία, που είναι ο πιο σημαντικός και σταθερός σύμμαχος της Ρωσίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μετά είναι τα Σκόπια, γι' αυτό θέλουν να τα βάλουν στο ΝΑΤΟ. Και μένει το Κωσυφοπαίδιο, το οποίο το ελέγχουν με την μεγαλύτερη στρατιωτική βάση που έχουν στην Ευρώπη, τον Bone Steel. Και μένει και η Βοσνία, την οποία την ελέγχουν μέσω του δεδαλώδου συστήματος εξουσίας από τη συμφωνία του Ντέιτον. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η κατάσταση. Αυτή είναι και η γεωπολιτική ανάγκη που οθεί τα Σκόπια να γίνουν μέλος στο ΝΑΤΟ. Αυτή την κατάσταση πρέπει και οφείλει να διαχειριστεί η Ελλάδα, η κυβέρνηση, τα κόμματα και οι Έλληνες πολίτες, ούτως ώστε η είσοδος αυτή να γίνει διασφαλίζοντας η Ελλάδα τα εθνικά της συμφέροντα για ολόκληρο τον 21ο αιώνα. Γιατί αν δεν το κάνουμε, ολόκληρο τον 21ο αιώνα θα έχουμε να διαχειριστούμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στα βόρεια σύνορά μας. Όπως είναι γνωστό, αγαπητοί τηλεθεατές, θα λέγαμε ότι μέχρι το 1943 που φτιάχτηκε αυτό το κρατήδιο στα πλαίσια της Ιουγκοσλαβίας, ποτέ κανένας δεν μίλησε για ξεχωριστή, για μακεδονική εθνότητα. Και σήμερα ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημά μας και θέλω λοιπόν να ρωτήσω τον Σάββατο Καλεντερίδη ότι αυτό που δεν υπήρξε ποτέ, γιατί όλες οι δυνάμεις που αγωνίστηκαν στον χώρο των Βαλκανίων, είτε ήταν οι Βούλγαροι που είχαν όνειρο στα πλαίσια της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου, να καταλάβουν ολόκληρη τη Μακεδονία, όταν ακόμα η Ελλάδα ήταν μια μικρή και εθνισυγενής δύναμης. Τα σύνορα της φτάνανε μόλις λίγο πάνω από τη Λαμία. Το ίδιο όνειρο είχαν οι Σέρβοι. Φυσικά το πιο βασικό όνειρο ήταν αυτό της Ελλάδας, στα πλαίσια της μεγάλης ιδέας, να επεκταθεί η Ελλάδα εκεί όπου υπήρχαν υπόδουλοι Έλληνες. Και να λοιπόν που τώρα πρέπει η Ελλάδα να διαχειριστεί ένα τεράστιο, ένα μεγάλο πρόβλημα. Το ερώτημα είναι ότι ποτέ δεν υπήρξε μακεδονική εθνότητα, ούτε κανένας έχει γράψει περί αυτού. Η Ελλάδα λοιπόν, Σάβα, σήμερα έχει να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο πρόβλημα. Την Κυριακή στις 2 η ώρα καλούνται οι Έλληνες να κατέβουν στη Θεσσαλονίκη. Και την προηγούμενη εκπομπή που κάναμε είπαμε ότι σύσσωμη πρέπει να πάμε εκεί για να δώσουμε την δύναμη στην όποια κυβέρνηση, όποια και αν ήταν κυβέρνηση, να διαχειριστεί το πρόβλημα αυτό στα πλαίσια ότι δεν υπήρξε ποτέ μακεδονική εθνότητα, μακεδονική γλώσσα. Εδώ πάνω έχεις την δική σου ξεκάθαρη άποψη και θέλω να την πεις στον αυτούς που μας ακούνε, σε αυτό το κανάλι, το οποίο ιδιαίτερα βλέπει η Θεσσαλονίκη και οι νομοί Πιερίας, η Μαθίας, Πέλλας και Κυλκής. Λοιπόν, πρέπει να είναι η θέση μιας πραγματικά ελληνικής κυβέρνησης. Λοιπόν, είπαμε ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 1945 μέχρι σήμερα δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν τη δημιουργία αυτής της ψεύτικης εθνικής ταυτότητας. Έχω πει μάλιστα ότι αν μου φέρουν ένα ντοκουμέντο, ένα ακόμα και λογοτεχνικό κείμενο, βιβλίο του 19ου αιώνα που να αναφέρεται στην μακεδονική εθνότητα και στη μακεδονική γλώσσα, ξέρετε, δεν είναι μανιτάρια τα έθνη να βάζουμε μύκητες και αύριο να φυτρώνουν τα έθνη. Τα έθνη δοκιμάζονται και υφαίνεται στον καμβά της ιστορίας για χιλιετίες ολόκληρες για να μπορούμε να μιλήσουμε για μια εθνότητα. Και αυτή η διαδικασία έχει τις εκτός από την παρουσία στις διάφορες ιστορικές πτυχές και φάσεις της ιστορίας, έχει πολιτισμό, έχει γλώσσα, έχει μνημεία, έχει άλλα καλλιτεχνικά δημιουργήματα. Ζήτησα λοιπόν, αν μου φέρουν ένα λογοτεχνικό έργο του 19ου, 18ου, 19ου αιώνα που μιλάει για μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα, θα πάρω και εγώ, επειδή θεωρώ ότι εθνικών είναι ό,τι είναι αληθινό, όπως έλεγε ο εθνικός μας συμβουλητής Σολωμός. Αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και τους Σκοπιανούς. Και απορώ πως δεν αναζητούν και αυτή την αλήθεια για να κτίσουν με γερά θεμέλια και γερά υλικά μια
πραγματική αληθινή εθνική ταυτότητα. Λοιπόν, είπα ότι αν μου φέρουν ένα τέτοιο ντοκουμέντο, ένα τέτοιο λογοτεχνικό έργο, τότε θα σηκώσω και εγώ τη σημαία μαζί με τους Σκοπιανούς για να ονομαστούν Μακεδονία. Μην ψάξετε, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είναι μια τεχνική εθνότητα. Και ποιο είναι το ζήτημα. Τώρα λοιπόν, παρουσιάζεται μια κατάσταση ανάλογη με αυτή που μας παρουσίασαν για το σχέδιο ΑΝΑΝ. Και να πούμε ότι τα ίδια κέντρα στο Λονδίνο, συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, είναι αυτά τα Χαλκεία, που επεξεργάστηκαν το σχέδιο για να περάσει το σχέδιο ΑΝΑΝ στην ελληνική κοινή γνώμη και στην κυπριακή κοινή γνώμη, τα ίδια κέντρα κάνουν ακριβώς το ίδιο σχέδιο και για να περάσει αυτό το ζήτημα της συμφωνίας, της σύνθετης ονομασίας. Εδώ λοιπόν τι είναι αυτό το σχέδιο. Έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος να μας το παρουσιάσουν ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία τώρα. Ότι σύνθετη ονομασία, έργα όμνες, μας συμφέρει όλους, θα κερδίσουν και αυτοί, θα κερδίσουμε και εμείς και θα είμαστε όλοι ευτυχισμένοι στα Βαλκάνια. Το άλλο σκέλος του σχεδίου είναι το εξής. Όσοι αντιδρούν, υπάρχουν είτε πολιτικοί. Δυστυχώς και ο Έλληνας Πρωθυπουργός χαρακτήρισε πατριδοκάπηλους όσους έχουν διαφορετική άποψη από αυτόν. Τι να πει κανείς τώρα. Ποιος χαρακτηρίζει ποιον. Αυτός που μέχρι προχθές λέγανε, κάναν διαδηλώσεις μαζί με τους Σκοπιανούς να ονομάζονται Μακεδόνες. Εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να επεκταθώ γιατί δεν θέλω να πέσω σε αυτό το επίπεδο. Θέλω όμως να πω το εξής, ότι υπάρχει μια στρατευμένη, ομάδα πολιτικών, ακαδημαϊκών και δημοσιογράφων, οι οποίοι όλους όσους υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει η Ελλάδα να κάνει, όχι υποχώρηση, καμία διαπραγμάτευση για το όνομα, τους λιδωρούν, αμαυρώνουν αυτές τις προσπάθειες με χαρακτηρισμούς πατριδοκάπηλος, εθνικιστής, περιθωριακός, κάποιοι γραφικοί τύποι και όλα αυτά. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Θα προσπαθήσουν λοιπόν κινούμενες αυτές τις δύο κατευθύνσεις να πείσουν την ελληνική κοινή γνώμη, μόνο που η ελληνική κοινή γνώμη φαίνεται ότι δεν πείθεται. Οι δημοσκοπήσεις λένε, μιλούν για 70% των Ελλήνων πολιτών, ότι λένε καμία διαπραγμάτευση για το όνομα και μάλιστα δεν παίρνουν οι πολιτικοί και το μήνυμα που τους στέλνουν και οι ίδιοι ψηφοφόροι τους. Γιατί το 65% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ μιλούν και αυτοί και λένε καμία διαπραγμάτευση για το όνομα. Και ρωτώ, όταν οι Έλληνες πολίτες δεν το θέλουν, ποιος νομιμοποιεί, από πού αντλούν την νομιμοποίηση οι πολιτικοί να οδηγήσουν τη χώρα σε μια τέτοια εθνική καταστροφή. Γιατί, επιτρέψτε μου, μετρώ τα λόγια μου, πρόκειται για μια μεγάλη εθνική καταστροφή εάν οι Έλληνες πολιτικοί και βουλευτές υπογράψουν αυτό το έκτρωμα που ονομάζεται σύνθετη ονομασία έργα όμνες. Μην πιστεύετε σε αυτά. Έχουμε πιστέψει και στο παρελθόν στους πολιτικούς. Μας είπαν ότι, ότι λεφτά υπάρχουν και είχαμε ήδη χρεοκοπήσει. Μας είπαν ότι θα βγούμε από τα μνημόνια και μας θα σκίσουν τα μνημόνια και σφαίρα μεγαλύτερα, ένα μνημόνιο βαρύτερο από τα προηγούμενα. Μας είπαν ότι να πούμε όχι στο δημοψήφισμα και το έκαναν ναι. Με άλλα λόγια, όταν μας λένε μαύρο η πολιτική, εμείς θα πιστεύουμε ότι είναι άσπρο. Και όταν μας λένε ότι αυτό είναι καλό, εμείς θα είμαστε σίγουροι ότι είναι κακό. Εδώ λοιπόν προσπαθούν να μας πείσουν ότι τώρα είναι μεγάλη ευκαιρία να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν υπάρχει λύση, είναι υπογραφή θανατικής καταδίκης και να εξηγήσω γιατί. Καταρχάς υπάρχει ένα θέμα. Ποιος έχει δικαίωμα, ποιος νομιμοποιείται καταρχάς να πάει κόντρα στη βούληση του λαού, σε δυσαρμονία με τη λαϊκή βούληση, με τη βούληση των πολιτών, αλλά και να μην υπήρχε αυτό και να ήθελαν οι πολίτες. Έχει δικαίωμα κανείς να διαπραγματευτεί, να βγάλει στο παζάρι, ας πούμε, επιτραπεί αυτή η λέξη, ζητήματα που σχετίζονται με την εθνική ταυτότητα των Ελλήνων. Πουλούνται αυτά, τα βάζουμε στη διαπραγμάτευση. Δηλαδή, αν πουλήσουμε, διότι ένα κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας είναι η μακεδονική μας καταγωγή. Και ο κύριος Παναγιωτίδης και εγώ μπορεί να είμαστε ποντιακής καταγωγής. Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ ιδρώσαμε, εδώ ο παππούς μου έχισε το αίμα του και ο πατέρας μου εδώ έχισε το αίμα του. Οι συγγενείς μου κρεμάστηκαν από τους Βουλγάρους το 1944 στη Δράμα. Με συγχωρείτε, εάν δώσουμε την Μακεδονία, το όνομα Μακεδονία, δεν αφαιρούμε ένα κομμάτι από τον εαυτό μας, δεν πουλάμε ένα κομμάτι από τον εαυτό μας, από την εθνική μας ταυτότητα. Έχει δικαίωμα να το κάνει κανείς αυτό. Και να πάμε τώρα στην εξειδίκευση, σε μια καθαρά τεχνοκρατική προσέγγιση. Δεν είναι πολιτική ούτε ιδεολογική. Να σας πω ότι εγώ δεν το λέω τώρα.
το λέω χρόνια τώρα, ότι η Ελλάδα πρέπει να αναπτύξει καλές σχέσεις και με τους Αλβανούς και με τους Σκοπιανούς. Σε όλους τους τομείς. Ιδιαίτερα με τους Σκοπιανούς, σε όλους τους τομείς. Μας συμφέρει να υπάρχει αυτό το κράτος. Να τα δώσουμε όλα σε όλους τους ταμούς του τομείς εκτός από το όνομα. Για να μην μπορούν να μας κατηγορήσουν ότι είμαστε αρνητικοί στην ύπαρξη αυτού του κράτους και θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Να τους βοηθήσουμε σε όλα, να έχουμε καλές σχέσεις και με τους πολίτες και με την κυβέρνησή τους, αλλά να είμαστε σταθεροί στην αρχή ότι δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση για το θέμα του ονόματος. Να πάμε λοιπόν τώρα στη λύση που ετοιμάζουν. Και μας λένε ότι μία ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, που δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, βλέπουμε ότι τα έχουν μπλέξει και κάνανε μια σαλάτα εκεί πέρα. Να πάμε λοιπόν σε μία σύνθετη ονομασία που θα έχει το όνομα Μακεδονία μέσα. Και έστω ότι κάνουν ορισμένες ρυθμίσεις Σκοπιανοί που δεν θα το κάνουν, θα αλλάξουν το σύνταγμά τους και όλα αυτά. Ό,τι και να κάνουν, όλα αυτά είναι παραμύθια. Όταν υπάρχει κράτος, μέλος του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, που υπάρχει, δεν ξέρω εγώ, ονομάζεται δεν ξέρω εγώ Μακεδονία, τότε το μόνο που θα μείνει θα είναι το Μακεδονία. Και ό,τι δεσμεύσεις και να υπάρχουν σε διμερές επίπεδο και με χαρτιά και με υπογραφές και με συμφωνίες, όλα αυτά θα καταλήξουν στον κάλαθο των αχρήστων. Γιατί κράτος που έχει το όνομα Μακεδονία σημαίνει ότι σε αυτό το κράτος κατοικούν Μακεδόνες. Και ότι οι Μακεδόνες, μακεδονικό έθνος, και ότι το μακεδονικό έθνος μιλά τη μακεδονική γλώσσα. Τι θα έχει συμβεί λοιπόν αν το κάνουμε αυτό? Κατέχουμε σήμερα την σφραγίδα και την κυριότητα της Μακεδονίας, την έχει η Ελλάδα. Ό,τι και να κάνουν, σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου, ιστορία, αρχαιολογία, όλοι μιλούν και λένε ότι οι Μακεδόνες ήταν ένα ελληνικό φύλο, όπως ήταν οι Κρήτες, οι Ηπειρώτες, οι Θεσσαλοί, ήταν ένα ελληνικό φύλο, είναι Έλληνες, μιλούσαν ελληνικά, αυτά δεν διαπραγματεύονται. Εάν λοιπόν εμείς δεχθούμε και παραδώσουμε, υπογράψουν η πολιτική μας κόντρα στη βούληση των πολιτών, τι θα έχει γίνει? Θα έχουμε παραδώσει την κυριότητα με συμβουλιογραφική πράξη. Πάρτε την κυριότητα της Μακεδονίας, πάρτε και τη σφραγίδα και από τούτε και στο εξής, οτιδήποτε αφορά την μακεδονική ιστορία και το μακεδονικό έθνος θα το σφραγίζουν και θα το υπογράφουν οι Σκοπιανοί. Γιατί? Γιατί θα είναι ένα κράτος με το όνομα Μακεδονία. Και εμείς στην Ελλάδα θα μας επιτρέψουν να έχουμε μία περιφέρεια Μακεδονία που όμως, όπως είναι λογικό, ένας κάτοικος της Ουρουγουάης, του Καναδά ή αν θέλετε του Ουσμπεκιστάν, όταν βλέπει στο χάρτη ένα κράτος Μακεδονία και από κάτω μια περιφέρεια Μακεδονία, αυτό που θα το έρχεται στο νου είναι ότι πρέπει να ενωθούν αυτά τα δύο κομμάτια και δεν θα πάει το κράτος στην περιφέρεια, η περιφέρεια θα πάει στο κράτος. Άρα το όνομα, ανεξαρτήτως των δεσμεύσεων που θα αναλυθούν από πλευράς των Σκοπιανών, το όνομα θα είναι μία πηγή αέναου αλυτρωτισμού για τις επόμενες δεκαετίες και αιώνες. Και ξέρετε τι συμβαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αφαιρούμε ένα κομμάτι από το σώμα μας, από την ψυχή μας. Χάνουμε ιστορικό, πολιτιστικό και πνευματικό έρμα οι Έλληνες και εξίσου χειρότερο είναι το εξής, ότι από τη στιγμή που δεχόμαστε τόσο καιρό και τώρα να διαπραγματευτούμε το όνομα, που δεν έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε, δίνουμε και ένα μήνυμα στις άλλες χώρες, στις γειτονικές χώρες, ότι ο καθένας, εδώ είναι το μεγάλο παζάρι, οι Έλληνες τα βγάλαν όλα στο σφυρί, πάμε να διεκδικήσουμε και εμείς το Αιγαίο, θα πούνε οι Τούρκοι, το λένε, τη Θράκη και οι Βούλγαροι και οι Τούρκοι, την Θεσπρωτεία και ό,τι άλλο πιο κάτω οι Αλβανοί, οι Λίβοι αύριο, με άλλα λόγια. Εάν δεν συνετιστούμε, αν δεν αντιληφθούμε τι πάμε να κάνουμε, τι πάνε να κάνουν οι πολιτικοί μας, στην ουσία κινδυνεύουμε να μας λαιλατίσουν εχθροί και φίλοι τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες. Έμπειλε θεατές, νομίζω δεν υπάρχει πιο σαφής τοποθέτηση από αυτήν που ανέλησε ο Σάββας Καλεντερίδης και έπρεπε να ολοκληρώσει τη σκέψη του, γι' αυτό φάγαμε λίγο παραπάνω χρόνο. Θα κάνουμε Σάββα ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Συνεχίζουμε, αγαπητοί τηλεθεατές, στην εκπομπή Ιστορία, Λαογραφία, Πολιτισμός. Πριν από λίγο, ο καλεσμένος, ο συγγραφέας και γεωπολιτικός Σάββας Καλεντερίδης, που έχει μελετήσει όλες τις συνθήκες που άπτονται της δημιουργίας του ελληνικού κράτους, ξέρει πολύ καλά ότι δεν πρέπει να υπάρχουν χαραμάδες στις συμφωνίες, γιατί αυτές οι χαραμάδες γίνονται ανοιχτές πόρτες και δημιουργούν προβλήματα στο μέλλον του ελληνικού έθνους. Καμία λοιπόν συζήτηση για το όνομα Μακεδονία. Και επειδή αύριο Σάββα
Ο κόσμος καλείται να πάει στην συγκέντρωση στο Λευκό Πύργο στις 2 η ώρα. Εμείς εδώ ως εκπομπή πήραμε θέση ότι όλοι πάμε εκεί και δεν μας ενδιαφέρει ποιος το οργανώνει. Πάμε ως πολίτες που πιστεύουμε ότι μία είναι η Μακεδονία, όπως το είπε ο Εθνάκης Καραμαλής, και αυτή είναι ελληνική. Ναι. Ποια είναι η άποψή σου λοιπόν και τι συμβουλεύεις στον κόσμο να κάνει αύριο στις 2 η ώρα το μεσημέρι? Καταρχάς δεν συμβουλεύω την άποψή μου. Λέω θέλω να κάνει ο κάθε πολίτης ό,τι θέλει. Τώρα, ακούστε. Το 1992 έγινε ένα αντίστοιχο συλλαλητήριο. Τότε, το είπαμε και πριν από λίγο, το συλλαλητήριο είχε υποστήριξη, την υποστήριξη του Δήμου της Θεσσαλονίκης, του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών του Μακαριστού Χριστόδουλου, σχεδόν όλων των κομμάτων, των περιφερειών, των ομαρχών, τότε υπήρχαν ομάρχες, και έτσι συγκεντρώθηκε περίπου 1 εκατομμύριο κόσμος και διατράνωσε τη βούλησή του ότι η Μακεδονία είναι μία, είναι κομμάτι της Ελλάδας και δεν υπάρχει πουθενά αλλού Μακεδονία. Να πω στο σημείο αυτό ότι για όσους λένε ότι γεωγραφικά η Μακεδονία εκτείνεται πέραν της οριογραμμής και ωραιογραμμής Βαρνούς, Βόρας, Πίνοβο, Τζένα, Κερκίνη, νομίζω ότι αυτή η άποψη είναι εντελώς λανθασμένη. Γεωγραφικά η Μακεδονία δεν εκτινόταν ποτέ πέραν αυτών των ωραίων, με εξαίρεση ίσως κάποιες προεκτάσεις στο Μοναστήρι, είτε στο Γευγελί. Εκεί υπάρχει η Ηράκλεια με ελληνικά ονόματα. Στον Ευροκόπη, αλλά εν πάση περιπτώσει η Βόρεια Μακεδονία, η Άνω Μακεδονία μάλλον, γιατί τότε δεν λέγανε Βόρεια, ήταν οι 4 νομοί της σημερινής Δυτικής Μακεδονίας. Άνω Μακεδονία, που χρησιμοποιείται άλλωστε ο όρος Άνω Μακεδονία και εκκλησιαστικά για κάποιο Μητροπολίτη, νομίζω, το ισχυατής της. Υπάρχουν λοιπόν η Άνω Μακεδονία, ήταν τα 5 βασίλεια της Άνω Μακεδονίας, η Ελιμιώτης και Ορεστίδα κτλ. Ναι, ναι, ναι. Ήταν στους νομούς Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλόρινας. Αυτή είναι η Άνω Μακεδονία. Είναι και ανιστόρητη και αγιογράφητη. Άρα δεν υπάρχει Βόρεια Μακεδονία. Βόρεια Μακεδονία είναι τα βόρεια κομμάτια της Μακεδονίας, αυτά που είναι κοντά στα όρη που προανέφερα, Βαρνούς, Βόρας, Πίνοβο, Τζένα και Κερκίνη. Αυτή είναι η Βόρεια Μακεδονία, δεν εκτείνεται πέραν των ελληνικών συνόρων. Τώρα, για το συλλαλητήριο, είπα πριν από λίγο ότι υπάρχει μια επιχείρηση αφενός με να παρουσιαστεί το κρέας σαν ψάρι, δηλαδή η συμφωνία αυτή αυτοκτονίας να παρουσιαστεί, την μια μεγάλη ευκαιρία, και αφετέρου λιδωρούν και κακολογούν όσους έχουν άλλη άποψη. Κακολογούν φυσικά και το συλλαλητήριο, γιατί το συλλαλητήριο αυτή τη φορά, τότε εκείνο το συλλαλητήριο διοργανώθηκε για να δώσουμε το μήνυμα στους έξω, που πίεζαν την Ελλάδα να αναγνωρίσει ως Μακεδονία. Το συλλαλητήριο το αυριανό, Κυριακή 2 η ώρα το μεσημέρι, γίνεται για να δοθεί το μήνυμα στο ελληνικό, στην κυβέρνηση και στο πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι έτοιμο να παραδώσει τη Μακεδονία. Και έχει μεγάλη σημασία, γιατί προσωπικά είδα για πρώτη φορά αυτή την πρωτοβουλία πολιτών του Θερμαϊκού, νομίζω κάποια παιδιά, ανεξάρτητοι που δεν σχετίζονται με κανένα κόμμα. Αυτοί ανακοίνωσαν το συλλαλητήριο, ήταν για την προηγούμενη Κυριακή, όταν είδαν ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, το πήγαν για αύριο. Και στη συνέχεια ήρθαν οι Παμακεδονικές Ενώσεις, έγινε μεγάλο θέμα και διοργανώνεται το συλλαλητήριο αύριο. Κατά την άποψή μου δεν έπρεπε να υπάρχουν ομιλητές, ακριβώς για να μην δώσουμε την ευκαιρία, ενώ ομιλητές, πρόσωπα γνωστά, είτε ακαδημαϊκοί, είτε πολιτικοί, είτε και ιερωμένοι ακόμα, να υπάρχει κανένας ομιλητής. Έπρεπε να βγουν μόνο οι διοργανωτές και οι Παμακεδονικοί να χαιρετήσουν τον κόσμο, να πούν τα μηνύματα και να τελειώσουμε, για να μην δώσουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία σε κανέναν. Με αφορμή τους ομιλητές να χτυπήσουν το συλλαλητήριο. Τώρα, εδώ πρέπει να αντιληφθούν οι πολίτες ότι εάν όντως είναι αντίθετη με την αυτοκτονία, κατά την άποψή μου, την υπογραφή μιας τέτοιας συμφωνίας από την ελληνική κυβέρνηση, πρέπει να πάνε στο συλλαλητήριο. Να δαπανίσουν χρόνο και λίγο χρήμα από τη Λάρισα και πάνω, ή και τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, αλλά κυρίως από τους νοούς Μακεδονίας και τις Τράκες, είτε με λεωφορεία είτε και με ιδιωτικά αυτοκίνητα, να δώσουν το παρόν στο συλλαλητήριο. Τώρα, αν υπάρχουν πράγματα που δεν μας αρέσουν, αυτά θα τα αφήσουμε στην άκρη. Το κύριο πλαίσιο του συλλαλητήριου είναι σε σωστή βάση, και αν υπάρχουν και κάποιες ομάδες που θεωρούμε ότι δεν συμφωνούμε ιδεολογικά μαζί τους, αυτό δεν έχει καμία σχέση. Ίσα-ίσα, το μακεδονικό μας ενώνει. Να πάμε λοιπόν εκεί, και προσέξτε, είδα ότι ενώ οι φίλαθλοι
Και οι ομάδες σκοτώνονται μεταξύ τους και σκοτώνονται μερικές φορές και στην κυριολεξία. Όλες οι ομάδες ενώθηκαν στο συλλαλητήριο. Πρώτος ο ΠΑΟΚ, ακολούθησε ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Απόλλων Πόντου, ο Άρης Θεσσαλονίκης. Όλες οι ΠΑΕ και οι ομάδες των φιλάθλων θα είναι εκεί. Άρα και όλα τα κόμματα και το 65% του ΣΥΡΙΖΑ που λέει όχι να πάει στο συλλαλητήριο και να δώσουμε όλοι ένα καθαρό μήνυμα στο πολιτικό σύστημα. Φτάνει πια, είναι και θα έλεγα και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πανδιακής Γνώμη αυτό, αρκετά καταστρέψετε την Ελλάδα η πολιτική, αυτή η υπογραφή δεν θα μπει και αν μπει δεν θα ισχύσει. Θα την σκίσει ο ελληνικός λαός και αυτό θα το αποδείξουμε αύριο στο Λευκό Πύργο. Επίσης θέλω να πω και το εξής. Μπορεί να κάνουμε κριτική στις ηγεσίες των κομμάτων, δεν σημαίνει ότι αυτή η κριτική διαχέεται και στους πολίτες. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους πολίτες που έχουν άλλη άποψη, που πιστεύουν ότι πρέπει να τελειώνουμε με αυτό το ζήτημα να υπογράψουμε. Αν έχουν αυτή την άποψη, είναι η άποψή τους, τη σέβομαι, να τη σεβόμαστε, να σέβονται και αυτή την άποψη των άλλων και πάλι ενωμένοι και φίλοι θα είμαστε όλοι οι Έλληνες. Όλα αυτά, δεξιός και αριστερός, εθνικιστής και αντιεθνικιστής, αντιεξουσιαστής και τα κομματικά όλα αυτά είναι ένας τεχνητός διχασμός της ελληνικής κοινή γνώμης. Να μην αφήνουμε τα κόμματα και τις κλειστές ομάδες εξουσίας που δρούν σε αυτά να διχάζεται ο λαός. Ο λαός πρέπει να παραμένει ενωμένος στα μεγάλα προβλήματα του τόπου ασχέτως και αν έχει αποκλίνουσες απόψεις για τη λύση τους. Βέβαια υπάρχει και μία μικρή μερίδα, αγαπητοί τηλεθεατές, οι λεγόμενοι αντιεξουσιαστές, οι οποίοι θα κάνουν μία διαφορετική συγκέντρωση. Τι άποψη έχεις πάνω σε αυτό? Ακούστε, τώρα δεν θέλω να αναπαράγω αυτά που μου περιέρχονται, αλλά μου είπαν ότι κύκλοι της κυβέρνησης που διατηρούν κάποιες σχέσεις με τους κύκλους των αναρχικών είναι αυτοί οι οποίοι κύκλοι, ή μάλλον του κυβερνώντος κόμματος για να μην το λέω για την κυβέρνηση, είναι αυτοί οι οποίοι έδωσαν την ιδέα ή αν θέλετε και κατήφθηναν τους αναρχικούς να βγάλουν αυτή ή να διαρρεύσει αυτή η πληροφορία για να φοβηθεί ο κόσμος και να μην πάει στο συλλαλητήριο ή και αν πάει στο συλλαλητήριο να γίνει μια προβοκάτσια για να χαλάσει. Μάλιστα. Εκτιμώ όμως ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αυτές οι ομάδες δρούν εκεί που έχουν το πάνω χέρι. Αν είναι 100, 200 ή και 300 άτομα μπροστά σε 300 ή και χιλιάδες ανθρώπους που θα μαζευτούν, νομίζω ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό, δεν θα μπορέσουν να κάνουν τίποτα. Οπότε ας κλείσουν τα αυτιά τους οι Έλληνες πολίτες σε αυτά, να μην απαντήσουν σε καμία πρόκληση από όπου και αν αυτή προέλθει, ακόμα και αν κάποιοι βρίσουν ή και προσπαθήσουν να προπυλακίσουν, να βουλώσουν τα αυτιά τους, να κάνουν ό,τι δεν ακούν, να προχωρήσουν μπροστά, γιατί ο σκοπός του συναλλητήριου πραγματικά είναι εθνικός και ιερός. Νομίζω ότι η τοποθέτηση είναι απόλυτη. Αν θέλετε και έχετε πιστεί από αυτά που είπε ο Σάββας Καλλιντερίδης, κάντε πολλαπλασιαστική ενημέρωση. Αύριο πραγματικά να κατακριστεί η περιοχή εκεί στο λιμάνι, στο Λευκό Πύργο και γύρω από αυτόν. Ας το κλείσουμε το θέμα αυτό, Σάββα, γιατί έχω και καιρό να μιλήσω μαζί σου. Θυμάμαι αρκετές συζητήσεις που κάναμε εκεί στην παραλία, όταν είχες αποφασίσει, ενώ φοιτούσες στη σχολή πολέμου, να εγκαταλείψεις το επάγγελμα του στρατιωτικού. Και εγώ, αν θυμάσαι, σου είχα πει ότι μα πώς είναι δυνατόν μια τόσο μεγάλη σταδιαδρομία να τη διακόψεις και εφόσον έχεις τόσες πρωτιές σε αυτήν τη σταδιαδρομία σου, την ένδοξη, γιατί θα πρέπει να σταματήσεις. Μου είχες πει λοιπόν τότε κάποια από τα όνειρά σου. Και θα πρέπει, αγαπητοί τηλεθεατές, να σας πω ότι όλα εκείνα που μου είπε τα έκανε πραγματικότητα. Είπε δηλαδή ότι θα έρθει κάποια εποχή που εγώ θα γράφω πράγματα γεωπολιτικής δυναμικής και θα με παρακαλάνε να τους τα δώσω, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, την ξέρω πολύ καλά και διαπιστώνουμε από όλες αυτές τις τοποθετήσεις που κάνεις στα μεγάλα κανάλια, πράγματι ο κόσμος πείθεται ότι ξέρεις πολύ καλά όλα αυτά που άπτονται της Μέσης Ανατολής, των διακρατικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και άλλα πράγματα και όλα όσα έχεις πει έχουν βγει. Δηλαδή μου είχες πει ότι θα γίνει κράτος, παράδειγμα, κουρδικό. Επειδή έχεις γράψει ένα βιβλίο, το οποίο θα παρακαλέσω τον τεχνικό να το δείξει, είναι «Υπόθεση ο Τσαλάν, η ώρα της αλήθειας».
Έχω την εντύπωση ότι και σήμερα όποιος το διαβάσει το βιβλίο αυτό... Ναι, είναι απολύτως επίκαιρο και έχουν επαληθευτεί όλα όσα υπάρχουν μέσα στο βιβλίο. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι ακολουθώντας τις σελίδες του βιβλίου έχει αγωνία. Ενώ δηλαδή ξέρει το αποτέλεσμα, εν τούτης αγωνιά για την τύχη του Ωτσαλάν. Και η πρώτη μου ερώτηση είναι πώς μία χώρα σαν τη Ρωσία, γιατί πήγες δύο φορές στη Ρωσία με τον Ωτσαλάν, δεν τον δέχτηκε εκεί πέρα να του δώσει άσυλο. Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε αυτή τη λεπτομέρεια, αναφέρεται φυσικά μέσα στο βιβλίο. Να πω καταρχάς ότι όταν γράφτηκε το βιβλίο, μέχρι να γραφτεί το βιβλίο έχουν ακουστεί διάφορα. Από διάφορους κύκλους, ξέρετε τώρα, δεν μπορεί να βάλει κανείς φερμουάρ στο στόμα των διαφόρων. Από τη στιγμή που βγήκε το βιβλίο και μετά, δεν υπάρχει καμία δημόσια αναφορά, άρθρο, οποιοδήποτε από τους εμπλεκόμενους και όχι μόνο στην υπόθεση Ωτσαλάν που να αμφισβητήσει έστω και μια γραμμή από τις 376 σελίδες του βιβλίου. Αυτό ας το κρατήσουν οι τηλεθεατές και ας το αναλύσουν. Τώρα, σε σχέση με τη Ρωσία, ναι, που δεν μπορεί να το χαρτί. Ακούστε τι γίνεται και πραγματικά είναι πολύ επίκαιρο, θα το κατανοήσουν οι Έλληνες πολίτες αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα, πολύ καλύτερα από ότι το 2007 που γράφτηκε το βιβλίο. Όταν το 1998 πήγε ο Ωτσαλάν στη Ρωσία και για δεύτερη φορά πήγε το αρχές του τέτοιες μέρες του 1999, επισκέφτηκε την Μόσχα η Μαντλίν Ολμπράιτ, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ και συναντήθηκε με τον ομόλογό της, τον Γευγένη Πριμακόφ. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή ο Γευγένη Πριμακόφ, αφού συνταξιοδοτήθηκε, δεν ασχολούνταν πια με την πολιτική, κάποια στιγμή έκανε μια εξομολόγηση. Το ρώτησε ένας δημοσιογράφος, γιατί φερθήκατε έτσι στον Ωτσαλάν και γιατί δεν τον κρατήσετε, γιατί του δείξατε την πόρτα. Τι είπε λοιπόν αυτή η μεγάλη προσωπικότητα. Ο Γευγένη Πριμακόφ ήταν ανήκε στις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας, υπηρέτησε στο Ιράκ, στη Μέση Ανατολή, είχε τεράστια εμπειρία, ήταν δηλαδή και αξιωματικός πληροφοριών αλλά και διπλωμάτης, τεράστια εμπειρία για τα θέματα της περιοχής. Είπε λοιπόν το εξής, ακούστε λέει, εμείς εκείνη την περίοδο είχαμε υπαχθεί στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ήταν χειμώνας 98 προς 99, τον προηγούμενο χρόνο είχαμε χάσει μερικά εκατομμύρια ανθρώπους, ειδικά προχωρημένης ηλικίας συνταξιούχους, γιατί δεν είχαμε να τους δώσουμε συντάξεις και μας πέθαναν οι άνθρωποι από υποστηρισμό και από το κρύο. Εγώ λοιπόν, ήρθε η Μαντλίν Ολμπράιτ, μπήκαμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και είχαμε να πάρουμε μια δόση 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων, τα οποία τα είχαμε απόλυτη ανάγκη για να δώσουμε εκείνο το μήνα και τον άλλον στην καρδιά του ρωσικού χειμώνα, να δώσουμε μισθούς και συγκυρίως συντάξεις για να μην μας πεθάνουν χιλιάδες, δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες της Ρωσίας. Τι θέλατε να κάνω? Σκέφτηκα, λέει, τους πολίτες και τα συμφέροντα της χώρας μου και έτσι, παρότι δεν θέλαμε να το κάνουμε, ήμασταν υποχρεωμένοι, ήμασταν κρεμασμένοι από τη δόση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και αναγκαστήκαμε να του δείξουμε την έξοδο. Εδώ λοιπόν σας καλώ τους τηλεθεατές να αναλογιστούν σε ποια κατάσταση έχει πέσει η χώρα μας, που είναι πραγματικά εξαρτημένη από τη δόση τα τελευταία 7 χρόνια και η πολιτική μας, οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις υπογράφουν ό,τι τις βάζουν μπροστά για να έρθει η επόμενη δόση, για να μην πτωχεύσει η Ελλάδα και να έχει να δώσει μισθούς και συντάξεις. Αυτός είναι ο λόγος που και η Ρωσία έδειξε την πόρτα στον Αμπντράχο Τσαλάν. Ταυτόχρονα όμως, αγαπητοί τηλεθεατές, δημιουργείται αμέσως μια δεύτερη ερώτηση. Ναι, εντάξει, η Ρωσία είχε αυτό το πρόβλημα. Υποσιτισμός, θάνατοι. Όμως επισκέφθηκε δύο άλλες χώρες οι οποίες δεν είχαν πρόβλημα τέτοιο, όπως η Ιταλία και η Ολλανδία, οι οποίες αναγκάστηκαν επίσης να μην τον δεχθούν. Ναι, η Ιταλία, ακούστε τι έγινε. Η Ιταλία τον δέχθηκε με την συνένεση, έδωσε άδεια προσωπικά ο Μάσιμο Νταλέμα, τότε ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, σε μια κυβέρνηση συνασπισμού 11 κομμάτων της κεντροαριστεράς. Κάτι σαν το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Έδωσε λοιπόν την άδεια να έρθει. Γιατί όμως έδωσε την άδεια? Έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι αν πιεστεί η Ιταλία, θα εκδώσει τον Αμπντουλάχο Τσαλάν στη Γερμανία, όπου υπήρχε ένα ένταλμα σύλληψης, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης βάρος του,
γιατί ο εισαγγελέας, ο Γερμανός εισαγγελέας είχε κρίνει ότι είχε εμπλοκή, είχε δώσει εντολή για κάποια, αν δεν κάνω λάθος, τραυματισμό ή δολοφονία ενός αντιφρονούντας στη Γερμανία. Εκεί λοιπόν η Ιταλία, επειδή το Σύνταγμα της απογορεύει να τον εκδώσει στην Τουρκία, επειδή ίσχυε τότε η θανατική ποινή, είχε σαν άμυνα την έκδοση στη Γερμανία, που η Γερμανία είναι μια ισχυρή χώρα. Όμως η Γερμανία έκανε την εξής πονηριά. Παραβιάζοντας και το ίδιο το Σύνταγμα της, ο εισαγγελέας ακύρωσε το ένταλμα σύλληψης βάρος του Αμπντουλάχ Ωτσανάν. Και έτσι η Ιταλία έμεινε ξεκρέμαστη, χωρίς εναλλακτικό σχέδιο, το Plan B που λέμε τώρα στα νεοελληνικά. Και έτσι, όταν πιέστηκε από τις ΗΠΑ και την Τουρκία, αναγκάστηκε να του δείξει την πόρτα, να ξαναπάει στη Ρωσία, και μετά έγινε όλο εκείνο το ταξίδι. Και το ίδιο έγινε και με την Ολλανδία. Στην Ολλανδία δεν κατέβηκε ο Ωτσανάν, αν είχε κατέβει θα είχε μείνει εκεί. Γιατί η Ολλανδία έχει το ισχυρότερο σύνταγμα σε σχέση με ζητήματα τέτοιας μορφής. Όμως όταν το αεροπλάνο, υπήρχε ένα ενδεχόμενο το αεροπλάνο να το μεταφέρει εκεί, τότε Βέλγιο και Ολλανδία έκλεισαν τον εναέριο χώρο τους με F-16 και θα παρεμπόδιζαν οποιοδήποτε αεροπλάνο να μπει στον εναέριο χώρο τους. Αυτή ήταν η περιπέτεια του άνθρωπου. Και τώρα ερχόμαστε στην ελληνική πολιτική σκηνή. Είναι γνωστό ότι πάνω από 100 βουλευτές υπέγραψαν να έρθει ο Ωτσανάν στην Ελλάδα. Μελετώντας τα πράγματα, πώς χαρακτηρίζεις το ελληνικό πολιτικό σκηνικό εκείνης εποχής, που φαίνεται ότι δεν το μελέτησαν καθόλου καλά και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα στην ελληνική πολιτική σκηνή και εις βάρος συμφερόντων της Ελλάδας? Ακούστε, το κάθε πράγμα τώρα το κρίνουμε εκ του ασφαλούς. Τότε υπήρχαν άλλες συνθήκες. Όταν υπογράφηκαν οι πρώτες υπογραφές με τους 180 βουλευτές, έγιναν ενώ ο Αμπντουλάχ Ωτσανάν ήταν ακόμα στη Συρία. Μετά ακολούθησε ένας άλλος κύκλος υπογραφών από 117 βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος, ενώ όσο ήταν στη Ρωσία. Οι υπογραφές των βουλευτών έχουν καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα. Τα ζητήματα αυτά τα χειρίζεται η εκάστοτε κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, εδώ να πούμε το εξής. Ο Αμπντουλάχ Ωτσανάν ήρθε στην Ελλάδα. Τον έφεραν στην ουσία ορισμένοι πολιτικοί κύκλοι, βουλευτές τον έφεραν, ασχέτως αν χρησιμοποίησαν παρέθυντα πρόσωπα. Τον υποσχέθηκαν ότι θα τον στηρίξουν, θα τον υποστηρίξουν, παρότι η κυβέρνηση του είχε διαμηνήσει να μην έρθει στην Ελλάδα, του Αμπντουλάχ Ωτσανάν. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, όλοι αυτοί που του υποσχέθηκαν ότι θα τον στηρίξουν εξαφανίστηκαν και έμεινε στα χέρια της κυβέρνησης, η οποία κυβέρνηση στη συνέχεια έκανε την αλληλουχία των λαθών με ή χωρίς εισαγωγικά για να καταλήξει ο Αμπντουλάχ Ωτσανάν στους Τούρκους. Θα έλεγα ότι τώρα, μετά από 18 χρόνια από την υπόθεση αυτή, 19 χρόνια, ότι για την υπόθεση αυτή τις ευθύνες τις έχουν 49% αυτοί που τον έφεραν, οι πολιτικοί του τότε κυβερνώντος κόμματος, και το 51% το έχει η κυβέρνηση που έκανε τις συγκεκριμένες ενέργειες για να καταλήξει ο Ωτσανάν στη φυλακή. Και γιατί λέω 51% στην κυβέρνηση? Γιατί αυτοί που τον έφεραν ήταν ανεύθυνοι. Η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για αυτά τα ζητήματα, έπρεπε να φερθεί πιο υπεύθυνα, να βρει τρόπους να απαλλαγεί από το ζήτημα αυτό, χωρίς ο Ωτσανάν να καταλήξει στην Τουρκία. Μέσα στο βιβλίο μου γράφω και τα σχέδια που είχα κάνει ο ίδιος, προτού έρθει στην Ελλάδα, να είναι έτοιμα, πώς πρέπει να φύγει και πού να πάει για να μην εμπλακεί η Ελλάδα. Επομένως τώρα, από αυτή την εμπειρία που απέκτησες, μπορείς να απαντήσεις σε ποιο στάδιο βρισκόταν η Ελλάδα τότε από ισχυροποίηση της διπλωματίας της, της εξωτερικής πολιτικής, και δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί σε αυτό το πρόβλημα, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί πάρα πολύ και βγαίνει μια πικρία στον Έλληνα που διαβάζει αυτό το βιβλίο και διαπιστώνει τα πράγματα, ότι είναι μια χώρα η οποία δεν έχει ισχυρές βάσεις, ενώ απέναντί της έχει μια Τουρκία την οποία υποτιμούμε πολλές φορές, ενώ έβαλε ένα στόχο και τον πέτυχε, τον υλοποίησε. Και ένα δεύτερο που έχω να σου πω είναι το εξής. Τι ήταν αυτό που έβαλαν εσένα να ασχοληθείς με την περίπτωση και να είσαι αυτός ο οποίος τον πήγε στην Μόσχα, τον πήγε γενικά εκεί που... όπου έχει πάει? Λοιπόν, ακούστε, οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 1983-84 και μετά είχαν μια κοινή στάση, μια συγκεκριμένη πολιτική απέναντι στο κουρδικό ζήτημα. Όλες οι κυβερνήσεις στήριζαν τον αγώνα των Κούρδων
με τρόπους που δεν εξέθεταν τη χώρα και αναφέρομαι σε στήριξη σε επίπεδο πολιτικό, μέσα από δήμους, πολιτιστικούς συλλόγους, χωρίς να εμπλέκεται το ελληνικό κράτος. Τώρα, η εμπλοκή της κυβέρνησης στην υπόθεση ο Τσαλάν, με τον τρόπο που έγινε, όταν ήρθε ο Τσαλάν στην Ελλάδα από την Ρωσία την τελευταία φορά, τότε το ήξεραν και οι Ρώσοι και οι Τούρκοι και οι Αμερικανοί και όλος ο κόσμος ότι έρχεται στην Ελλάδα. Εκεί έπρεπε να γίνουν πολύ λεπτοί χειρισμοί. Γράφω ακριβώς τις προτάσεις μου μόλις ήρθε στην Ελλάδα, να μην έρθει σε επαφή το ελληνικό κράτος, να μείνει στα χέρια αυτών που τον έφεραν κρυφά και να τους διαμηνηθεί, ότι εάν δεν εγκαταλείψει με τρόπους που είχαμε σχεδιάσει πώς, χωρίς να εμπλακεί το κράτος στην Ελλάδα, ότι στην ουσία θα συλληφθεί, θα καταλήξει τους Τούρκους, γιατί οι πιέσεις των ΗΠΑ και της Τουρκίας που ήξεραν για την έλευσή του ήταν τέτοιες που η Ελλάδα δεν μπορούσε να αντέξει. Αυτό λοιπόν δεν το υιοθέτησε η κυβέρνηση, ήρθε σε επαφή με τον Αμπντουλάου Τζαλάν και από τη στιγμή που ήρθε σε επαφή έπιασε το πρόβλημα στα χέρια της, έμεινε το πρόβλημα στα χέρια και έκανε τα λάθος βήματα τα οποία αναφέρονται στο βιβλίο. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε, η Ελλάδα... Γιατί επέλεξαν εσένα, πες μου. Από ό,τι μου είπαν, επέλεξαν γιατί με ζήτησε ο ίδιος ο Αμπντουλάου Τζαλάν όταν του προτάθηκε να πάει στην Ολλανδία μέσω της Λευκορωσίας. Ζήτησε έναν Έλληνα αξιωματούχο μαζί του για να είναι σίγουρος ότι το αεροπλάνο αυτό θα φτάσει εκεί και δεν θα το ρίξουν στον αέρα, για παράδειγμα. Θεώρησε ότι αν είναι κάποιος Έλληνας αξιωματούχος δεν πρόκειται να το ρίξουν, γιατί θα είναι ένας Έλληνας. Θα έλεγα δηλαδή ότι μπήκα ως ένα είδος στόχου ήμουν εκεί για αποτροπή. Τώρα, ακούστε, δεν έχω κανένα ούτε η θυματοποίηση μ' αρέσει, ούτε κανένα πρόβλημα. Αυτή ήταν η δουλειά μου, ήταν οι επικίνδυνες αποστολές. Έκανα δεκάδες ή και εκατοντάδες, δεν έχει σημασία, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να μιλήσουμε για αυτές. Δεν παραπονούμε που με στείλανε. Πήγα εκεί, προσπάθησα να κάνω το καλύτερο για την πατρίδα και για τον Αμπντουλάου Τζαλάν. Τα γράφω στο βιβλίο μου. Καλό θα είναι, πιστεύω, να το διαβάσουν οι τηλεθεατές και να πιστεύουν μόνο αυτούς οι οποίοι λένε την αλήθεια και την υπογράφουν. Αυτό είναι το βιβλίο, αγαπητοί τηλεθεατές. Υπόθεση ο Τζαλάν, η ώρα της αλήθειας. Και έχω να σου πω κάτι ακόμα, το οποίο είναι αρκετά συγκινητικό. Κάποια στιγμή διαισθάνεσαι ότι κινδυνεύεις ο ίδιος πάρα πολύ. Παίρνεις ένα τηλέφωνο στον αδελφό σου και αυτό ήταν μόνιμος στρατιωτικός τότε, σήμερα ένα αποστρατή αντιστράτηγος, και του λες ότι τώρα που είμαι ο μισός κάτω από το χώμα, να ξέρεις ότι σε αγαπώ. Ναι, εντάξει, ήταν δύσκολες στιγμές. Εντάξει, όχι μόνο αυτό, πήρα εκτός τον αδερφό μου, πήρα και ένα συνεργάτη που είχα στην Σμύρνη, ο οποίος είναι μάρτυρας αυτό που έκανα για την πατρίδα. Και του είπα ότι αν με σκοτώσουν, να υπερασπιστείς την εικόνα μου και αυτά που έκανα, να μην αφήσεις να λαιλατίσουν την εικόνα και την ηθική μου υπόσταση, να με υπερασπιστείς. Να πεις αυτά που ξέρεις και να μην, γιατί τότε ο στόχος ήταν να πάθω κάτι, να με σκοτώσουν και να τα φορτώσουν όλα σε μένα. Αυτό, τέλος πάντων, μπόρεσα και το διαχειρίστηκα και σήμερα είμαστε εδώ. Νομίζεις ότι επειδή το ζήτησε αυτό το πράγμα, μια σοβαρή κυβέρνηση θα έπρεπε όταν σου έδινε εντολή προφορικά να σου δώσει γραπτά μια τέτοια εντολή σε σχέση με την αποπομπή του Τσαλάν. Αυτό δεν το έκανε ποτέ, βέβαια, έτσι. Σε θέλαν δηλαδή εξυλαστήριο θύμα. Ακούστε, δεν νομίζω, δεν ήταν εκείνη τη στιγμή αυτό που σκεφτόταν. Αυτό που σκεφτόταν τότε ήταν τόσο πολύ πιεσμένοι να απαλλαγούν από το πρόβλημα. Στη συνέχεια, ασφαλώς, εάν έκαναν το έγκλημα που έγινε, αλλά έγινε με άλλες διαδικασίες που δεν ευθύνεται πλέον η Ελλάδα απολύτως, τα αναφέρω βήμα-βήμα στο βιβλίο, από εκεί και μετά αυτοί που έκαναν αυτή την ατιμία δεν ήταν, μην περιμένει κανείς ότι θα αναλάβανε και τις ευθύνες τους, δεν μας έχουν συνηθίσει γι' αυτό, σε αυτό η πολιτική, έπρεπε κάποιος να φταίει. Εκεί το εξυλαστήριο θύμα το είχαν έτοιμο, αλλά εντάξει, μπορεί να θεωρούν τους αξιωματικούς ότι είναι επιθύνια όργανα και πρέπει να είναι πειθαρχικά κτλ. Αλλά θα έλεγα ότι αυτά, η εμπειρία που απέκτησα τόσα χρόνια
σε αυτές τις υποθέσεις μου επέτρεψε να αποφύγω τις κακοτοπιές και να κρατήσω το μέτωπό μου καθαρό όπως ήταν και συνεχίζει να είναι μέχρι σήμερα, αν και κανείς δεν θα πρέπει να το λέει αυτό για τον εαυτό του, αλλά επειδή είναι έτσι οι συνθήκες και με ρωτάς, γι' αυτό το αναφέρω. Δεν ξέρω αν σε φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά έχω ζήσει ένα μικρό μέρος αυτής της ιστορίας με την έννοια ότι διεπίστωσα από τηλεφωνήματα που δεχόσουν και ήμουνα δίπλα σου, ότι εσύ έπαιζες ουσιαστικά όλο το παιχνίδι, εσύ το κατήφθηνες. Μπορεί να ήταν και ο πρεσβευτής εκεί, όταν τελικά καταλήξανε σε μία χώρα, η οποία λόγω ενός γεγονότος που είχε συμβεί πρωτύτερα, μία ανατίναξη ενός τεράστιου κτηριακού συγκροτήματος, είχε εκατοντάδες χιλιάδες κατασκόπους και τον στείλανε ουσιαστικά στο στόμα του λύκου δηλαδή. Ακούστε, όταν σας είπα ότι είχα εμπειρία σε χειρισμό τέτοιων υποθέσεων, είπα στον πρέσβη και στον άλλο διπλωμάτη ότι εδώ πρέπει να δούμε τις διαταγές και την νομιμότητα, και την εσωτερική, την ελληνική και τη διεθνή νομιμότητα. Αυτά όλα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα. Εάν υπάρχουν διαταγές που ξεπερνούν τα όρια της νομιμότητας, αυτές πρέπει να είναι γραπτές. Ας μας στείλουν γραπτές εντολές να καθίσουμε, να τις εξετάσουμε και στη συνέχεια θα αποφασίσουμε, ένα συμβούλιο κρίσεως υπήρχε, δηλαδή τι θα κάνουμε. Εντολές γραπτές δεν ήρθαν ποτέ, δεν δόθηκαν ποτέ και συγκεκριμένα τους είπα ότι αν κάνουμε κάτι από αυτά που μας λένε και ο άνθρωπος αυτός σκοτωθεί και αύριο έρθουν οι γονείς του, τα αδέρφια του, κάνουν μήνυση στην Ελλάδα και δείξουν εμάς ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για αυτό που του συνέβη. Τι θα έχουμε να επικαλεστούμε, μια προφορική εντολή και ποιος θα μας υποστηρίξει? Μπορεί τότε να μην είναι υπουργός αυτός που έδωσε την εντολή, να είναι στο σπίτι του και να μην θέλει να μας υποστηρίξει. Θα αφήσουμε τους εαυτούς μας εκτεθειμένους σε ένα τόσο μεγάλο κίνδυνο, πέραν του ότι έχουμε και υποχρέωση απέναντι στην πατρίδα να τηρούμε την νομιμότητα. Αυτό ορκιστήκαμε, ορκίζομαι να φυλάτω πίστη στο Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Αυτό λοιπόν έθεσα πρώτον ευθυνών τους στους δύο διπλωμάτες, τον πρέσβη και τον άλλο διπλωμάτη, και νομίζω ότι αυτό καθόρισε και τη στάση και τη συμπεριφορά όλων μέχρι το τέλος αυτής της υπόθεσης. Και αυτό νομίζω ότι το έχει ζήσει, γιατί δημιουργήθηκαν προβλήματα οικονομικά και στράφηκαν εναντίον σου και ταλαιπωρήθηκες. Και αυτός ήταν και ο λόγος ο βασικός που σ' ανάγκασε να φύγεις από αυτό που αγάπησες. Και ναι, το οποίο υπηρέτησες. Εναντίον μου, επειδή προστάτεψα τον εαυτό μου, δεν είχα καμία δίωξη ούτε καν προανάκριση σε βάρος μου, έγινε εναντίον άλλων προσώπων, όμως ο λόγος για τον οποίο αναγκάστηκα να φύγω από το στρατό ήταν γιατί αυτή όλη η διαδικασία της επίρρυψης ευθυνών και του εξυλαστηρίου θύματος συνεχίστηκε με διάφορους τρόπους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τα φερέφωνα της κυβέρνησης τότε στον τύπο, και όταν είσαι στο στρατό και γράφεται κάτι εναντίον σου, δεν έχεις δυνατότητα να απαντήσεις. Επειδή είσαι στρατιωτικός, είσαι χειροπόδαρα δεμένος. Σκέφτηκα λοιπόν ότι πρέπει να παραιτηθώ και ως αντίδραση σε αυτό που έγινε, να δείξω δηλαδή έμπρακτα ότι δεν συμφωνώ, αλλά από εκεί και μετά για να υπερασπιστώ ελεύθερος πια τον εαυτό μου, πράγμα και που και έκανα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι και σε μένα πολλές φορές κάνουν και λέει σιγά τώρα ήρωας και τα λοιπά, γιατί δεν αυτοκτόνησε, ένα αυτό. Αλλά παρότι υπάρχουν πράγματα τα οποία τα πάρεις μαζί σου και δεν θα τα πεις, και υπάρχουν και τουρκικές εφημερίδες που βγαίνουν και λένε ότι υπήρξες πολύ δεινός αντίπαλος για την τουρκική κατασκοπία και τη διπλωματία. Αν θες μόνο θα αναφέρω ένα παράδειγμα, το οποίο δεν το είπες εσύ. Ένας φίλος σου λοιπόν, με τον οποίο συνυπηρέτησε, σου είπε, Σάβα, πόσες μοτοσυκλέτες έθαψες το χρονικό διάστημα που ήσουνα στη Μικρά Ασία. Εγώ, αγαπητοί τηλεθεατές, δεν θα ξεχάσω τις πρώτες κουβέντες που αντάλλαξα με τον Σάβα για τον Καλεντερίδη, ο οποίος συνηθίζει πάντα όταν γνωρίζει έναν καινούριο άνθρωπο να του πει την καταγωγή του. Λέω εγώ τώρα, ο παππούς μου γεννήθηκε στον Κάφκασο. Από πού από τον Κάφκασο, σε ποιο μέρος? Και πας εκεί πέρα, κυβερνιόν Κάρς, πας στο Αρταχάν και σου λέει, πήγα δύο φορές στο Αρταχάν. Υπάρχει περιοχή στην οποία να μην έχεις επισκεφθεί, στον χώρο της Μικράς Ασίας? Είναι κάτι, θα πω επίσης, που δεν το επέβαλε κανένας. Αυτό το έκανε μόνος του για τους λόγους ότι αγαπούσε υπερβολικά τη δουλειά του,
Δεν τον υποχρέωσε κανένας να αλωνίσει όλη τη Μικρά Ασία, το έκανε όμως αυτό για να υπηρετήσει καλύτερα το καθήκον το οποίο του έδωσε η πατρίδα. Ναι, τώρα ακούστε, για τα θέματα που εντάσσονται στην υπηρεσιακή μου δράση, εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Να πω συγκεκριμένα ότι αυτές οι αναμνήσεις δεν μου ανήκουν να τις διαχειριστώ με τον κόσμο, δεν έχω μιλήσει ποτέ για αυτά, ούτε πρόκειται να μιλήσω. Ας τα αποκαλύψει κάποια στιγμή η πατρίδα, εάν κρίνει σκόπιμο το τι έγινε και πώς και γιατί και τι αποτελέσματα είχαν για την εθνική μας άμυνα και ασφάλεια. Απλά θέλω να πω ότι πέραν των άλλων, των υπηρεσιακών, εγώ αγαπούσα την Ανατολή. Έζησα με την Ανατολή μες στο σπίτι μου. Η γιαγιά μου, η Ναζλού, με μεγάλωσε και θα έλεγα ότι τα δάκρυά της και ο πόνος για την πατρίδα έπαιξαν ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μου. Όταν λοιπόν και όλα αυτά που άκουγα τόσα χρόνια για την πατρίδα, για την πατρίδα, για την πατρίδα, όταν πήγα λοιπόν στην Τουρκία να υπηρετήσω το ελληνικό κράτος, τότε άδραξα όποια ευκαιρία μου δόθηκε, πήρα χάρτες, πήρα βιβλία, στίβαξα βιβλία και ό,τι άλλες πηγές υπήρχαν για τις ελληνικές κοινότητες στην Μικρά Ασία και στον Πόντο και στην Ανατολική Θράκη, την όργωσα όλη και έτσι ικανοποίησα, αν θέλετε, και μια εσωτερική ανάγκη. Ήταν και ένα είδος μνημοσύνου, όχι μόνο για τους δικούς μου συγγενείς που έμειναν ορισμένοι από αυτούς άταφοι στην περιοχή του Πόντου, αλλά και για όλους τους Έλληνες που έζησαν στην Ανατολία. Είναι χαρακτηριστικό ότι επειδή μελετούσα στρατιωτική ιστορία όταν όλα αυτά τα χρόνια της μάχης του Μικρασιατικού μετόπου, περπάτησα και αυτές τις περιοχές, τις είδα και είδα όλα τα σχεδιαγράμματα, τα επιχειρησιακά σχέδια που εφάρμοσαν τότε οι Έλληνες αξιωματικοί και στρατιώτες, τα είδα επί το εδάφος, τις πολύ νεκρές μάχες, την κατάρρευση του μετόπου, τα έζησα στην διάρκεια της σχεδόν εξαετούς παραμονής μου εκεί. Ήταν μια, θα έλεγα, κάτι που μου χάρισε ο Θεός πραγματικά, πέρα από τις δυσκολίες που αντιμετώπισα, ήταν ένα μεγάλο δώρο που μου χάρισε ο Θεός και μπόρεσα και έζησα αυτά τα χρόνια και αυτές τις εμπειρίες, είχα αυτές τις εμπειρίες από την Ανατολία. Φυσικά κάθε τι έχει και το τίμημά του, γιατί ενώ έζησα και πήγα παντού, όργωσα όλη τη Μικρά Ασία και την Ανατολία, τώρα πληρώνω ένα μεγάλο τίμημα γιατί δεν μπορώ να πάω να ξαναεπισκεφτώ αυτή την περιοχή, αλλά δεν πειράζει. Ναι, εννοείς λοιπόν ότι είσαι επικηρυγμένος και δεν μπορείς να πας. Αγαπητοί τηλεθεατές, σήμερα ο Σάββας έχει κάνει ένα εκδοτικό οίκο, τον οποίο και τότε βέβαια είχε πει ότι είναι μέσα στη σκέψη μου, όπως επίσης και να καταγραφεί ο πολιτισμός και η ιστορία του λεγόμενου εξολαδικού ελληνισμού. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο ο ελλαδικός χώρος εδώ, ήκμασε και έφτιαξε την βαθιά Ελλάδα στον χώρο της Μικράς Ασίας, στον χώρο της Ανατολικής Ρωμιλίας, ακόμα βεβαίως και στην μεγάλη Ελλάδα της Ιταλίας, όπου είχαμε μεγάλη, δεν ξέρω αν ξαναπήγες μετά από εκείνο το ταξίδι που είχαμε πάει μαζί. Και μέσα από αυτόν τον εκδοτικό οίκο γράφτηκαν όλα εκείνα τα βιβλία, τα οποία δεν υπήρχαν, και μπορεί τώρα ένας που θέλει να επισκεφθεί, παράδειγμα, τον Πόντο, να βρει βιβλία ή τον χώρο της Σμύρνης, τον χώρο της Καπαδοκίας, τον χώρο της Βουλγαρίας. Είσαι ικανοποιημένος από το μέχρι σήμερα έργο σου? Ναι, νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό έκανα πράξη τα όνειρα που, και τους στόχους που είχαμε θέσει όταν ιδρύσαμε τον εκδοτικό οίκο. Έμειναν ορισμένες τρύπες, θα έλεγα. Η Ρουμανία είναι έτοιμος οδηγός, απλά δεν τον εκδώσαμε λόγω της οικονομικής κρίσης. Δηλαδή στείλαμε και, που έχει ενδιαφέρον ελληνικό μεγάλο, στείλαμε και τον συγγραφέα, τον ταξιδιωτικό και φωτογράφο. Τη Βόρεια Ιταλία το ίδιο. Είχαμε ήδη κάνει ενέργειες για να γράψουμε, γιατί για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η περιοχή της Συρίας, όπου και το βασίλειο των Σελευκηδών, και της Λιβύης, η Κυρηναϊκή. Αυτές είναι δουλειές που έμειναν στη μέση. Επίσης, ένας οδηγός έμεινε στη μέση της Κόσαλη Καρνασό, αυτή η απέναντι περιοχή της Καρίας. Ένας άλλος οδηγός για το εσωτερικό της Λιβύης, για το εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Ελπίζω, έστω και αν τους βγάλουμε ασπρόμαυρος, μέσα στο 2018 να έχουμε 2-3 οδηγούς για να κλείσουμε αυτές τις τρύπες που
έχουμε αφήσει, έμειναν κενές αυτές τις περιοχές, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης. Ταυτόχρονα όμως, εκδίδεις και μια εφημερίδα, αλλά αν θέλει ο τεχνικός σε ένα άλλο βιβλίο που έχεις γράψει, όπου είναι μια σειρά άρθρων, αλλά αυτή εδώ είναι η ποντιακή γνώμη. Ας την δούμε την ποντιακή γνώμη λοιπόν. Ναι. Είναι μια εφημερίδα μήνιαία, η οποία στην κυριολεξία ακούω πάντα πολύ θετικά σχόλια. Μια εφημερίδα που δεν πρέπει να λείπει, όχι μόνο από μια οικογένεια που έχει καταγωγή από τον Πόντο, γιατί έχεις πάρα πολλά άρθρα που έχουν σχέση με την Τουρκία, με τη Μέση Ανατολή. Και με τη Μικρά Ασία εννοώ, δηλαδή και για τους μικρασιακούς. Και ενημερώνται πολύ σωστά. Και έχει έναν τίτυπο, δηλαδή ουσιαστικά ένα καφές, 2 ευρώ δηλαδή το μήνα. Αυτό είναι ένα εγχείρημα πραγματικά, και αυτό ήταν μεγάλο όνειρο. Ήδη κλείνει ο 8ος χρόνος, ο 9ος χρόνος κλείνει σε ένα μήνα, 2 μήνες και μπαίνουμε στο 10ο χρόνο, ενηλικιώνεται δηλαδή η ποντιακή γνώμη. Εδώ δεν κάνουμε διαφήμιση εμπορικού χαρακτήρα, πραγματικά αξίζει τον κόπο οι τηλεθεατές να τη ζητήσουν την εφημερίδα από τον κύριο Παναγιωτήδη. Ο κύριος Παναγιωτήδης είναι από τους ανθρώπους που μπορεί να τους φέρει σε επαφή με την εφημερίδα, να κάνουν μια δοκιμαστική συνδρομή ενός χρόνου. Και θα διαπιστώσουν όταν το κάνουν ότι πρόκειται ίσως, εγώ αγαπώ όλα τα εγχειρήματα τα εκδοτικά και άλλες εφημερίδες που εκδίδονται στον ποντιακό χώρο και είπα μάλιστα σε όσους εκδίδουν, λάτε να σας διαφημίσω. Δεν νιώθω ότι υπάρχει ανταγωνιστής, είμαστε όλοι συναγωνιστές με τον ίδιο στόχο, την ανάδειξη της ιστορίας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Όμως, αξίζει τον κόπο οι τηλεθεατές του Πέλα Τηλεόραση να γίνουν συνδρομητές στην ποντιακή γνώμη, πάρτε την δοκιμαστικά για ένα χρόνο και μετά τα ξαναλέμε. Ας δούμε λοιπόν τα στοιχεία της εκπομπής και πρέπει να κλείσουμε. Τηλεθεατές, είναι μεγάλη ευτυχία να έχεις απέναντί σου έναν γεωπολιτικό και έναν φίλο τον οποίον απολαμβάνουν πλέον τώρα όλα τα εκατομμύρια των Ελλήνων από τα μεγάλα κανάλια. Λοιπόν, εμένα μπορείτε να μου γράφετε, το λέω κάθε φορά, στο pangiora1@papakiotenet.gr. Το βλέπετε, θα το αφήσουμε λίγο και μέχρι που να πούμε και το τηλέφωνο, το 6972-858-628. Επαναλαμβάνω, 6972-858-628. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σάβα, να πω ότι πάρα πολλά τηλέφωνά σας για την εκπομπή της κυρίας Μαλούπα, για τη χλωρίδα της Ελλάδας, για τον βοτανικό κήπο Κρουσίων του Κυρκής, ένα καταπληκτικό πράγμα που έχει γίνει εκεί πέρα. Πάρα πολλά τηλεφωνήματα για να μάθουν πώς θα πάνε εκεί, οργανώνουν εκδρομές την άνοιξη, το καλοκαίρι. Και επίσης πολύ καλά λόγια για την προηγούμενη εκπομπή για το Μακεδονικό, αλλά φαντάζομαι ότι και αυτή εδώ η εκπομπή σήμερα, παρουσία του Σάβα, θα αφήσει εποχή. Σάβα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ αγαπητέ Γιώργο, ευχαριστώ φυσικά και την Πέλα Τηλεόραση, αυτό το φιλόξενο κάστρο της ελεύθερης και ακεδημόνευτης ενημέρωσης, να έχετε δύναμη να προσφέρετε στην ενημέρωση, είναι ένα κοινωνικό αγαθό η ενημέρωση. Για τους Έλληνες πολίτες, να έχετε δύναμη να συνεχίσετε να το κάνετε. Εύχομαι λοιπόν και την άλλη φορά που θα περάσεις από εδώ πέρα να βρεθούμε, γιατί υπάρχει τόσο πλούσιο παρελθόν. Ναι, να μιλήσουμε για αυτά που θα γίνουν στην Τουρκία. Ο Ερντογάν έχει μπει σε μία μακρά προεκλογική περίοδο με ορίζοντα τις εκλογές του 2019. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, να τα αφήσουμε για την επόμενη εκπομπή. Δεν μπορούμε, γιατί πρέπει να σε ρωτήσω πώς βλέπεις τον Ερντογάν και το μέλλον της Τουρκίας. Για την επόμενη εκπομπή. Λοιπόν, αγαπητοί θεατές, εδώ κλείνουμε. Να είστε καλά. Μέχρι την άλλη Τρίτη, γεια και χαρά σας.